κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, η συγκεκριμένη μουσική ούτε στα χρόνια της δεν ήταν εύκολη για το μεγάλο κοινό, αυτό τουλάχιστον που αποκαλούσαμε μεγάλο κοινό τότε. Αλλά στη διάρκεια των επόμενων χρόνων και δεκαετιών έχει μείνει ως κλασική, ως μια προέκταση του New Wave που σχηματίστηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 70, σε αρχές δεκαετίας του 80, προερχόμενο κυρίως από τη Βρετανία. Έτσι λοιπόν αυτοί ξεκίνησαν να παίζουν punk μόλις δημιουργήθηκαν το 1981, αλλά αργότερα από το 1984 και μετά ο ήχος τους άλλαξε σε αυτό το επωνομαζόμενο τότε New Wave.
Σχηματισμένοι στην Καλυθέα, οι The Flowers of Romance έκαναν ένα από τα πολύ σημαντικά άλμπουμ, ίσως το σημαντικότερο όχι μόνο για την Ελλάδα, για το Goth New Wave, αλλά και ευρύτερα για την Ευρώπη τουλάχιστον, αυτό το Dorian Gray που κυκλοφόρησε το 1990. Ένα από τα αγαπημένα σχήματα της εγχώριας ανεξάρτητης rock σκηνής, η ηχογράφηση έγινε για την Wipeout Records και στη διάρκεια των χρόνων που ήταν ενεργοί κυκλοφόρησαν αρκετές συνθέσεις, αρκετό υλικό, μετήχαν σε πολλές συλλογές, έκαναν πολλές ζωντανές εμφανίσεις. Αλλά τότε το Dorian Gray έχει τα πρωτεία του πρώτου gothic rock album στην ιστορία της σκηνής αυτής. Ο Μιχάλης Πούγουνας, ο κύριος δημιουργός, συνθέτης, στιχουργός, θα λέγαμε ο άνθρωπος που κυρίως κίνησε και τους υπόλοιπους στη δημιουργία αυτής της συγκεκριμένης δουλειάς. Πλάτων Παπαδημητρίου, Αχιλλέας Γερομόσχος, Θόδωρος Μποτίνης και Μπάμπης Ευθυμίου μετήχαν στην συγκεκριμένη δουλειά, μια δουλειά πραγματικά πολύ διαφορετική και για τα χρόνια εκείνα στα οποία κυκλοφόρησε, τουλάχιστον για το ελληνικό ρεπερτόριο. No one's here this special night.
Ακούσαμε το Shooting a Love Fix, αυτό που ανοίγει το άλμπουμ. Και ένα άλμπουμ που, είπαμε, σηματοδοτεί και μια αλλαγή για τη συγκεκριμένη σκηνή, καθώς οι Flowers of the Romance επηρεάζουν και πάρα πολλά άλλα σχήματα που εκείνη την ώρα βρίσκονται σε εκείνη τη συγκυρία και είτε κάνουν ζωντανές εμφανίσεις είτε ηχογραφούν. Θέλω να πω δύο λόγια ιδιαίτερα για τον Μιχάλη Πούγουνα, μια σημαντική μορφή για το χώρο του ανεξάρτητου ροκ στη χώρα μας, που ξεκίνησε το 1981 σε πολύ μικρή ηλικία, σε ηλικία 16 ετών, να ασχολείται με τα συγκροτήματα. Η επιρροή των Sex Pistols αλλά και του Sid Vicious έφερε τους The Flowers of Romance. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται όχι μόνο στην καλλιτεχνία με δημιουργικό τρόπο, αλλά αρθρογραφεί και σε έντυπα. Αν θυμάμαι καλά, έχει ασχοληθεί κάποτε και με το ραδιόφωνο. Και ένας δημιουργός ο οποίος δεν έμεινε μόνο στα φωνητικά, στα τραγουδιστικά του, αλλά έγραψε τραγούδια, ασχολήθηκε με τα πλήκτρα, έκανε δισκογραφική εταιρεία δική του, ασχολήθηκε με την κινηματογράφηση, πραγματικά ένα ανήσυχο πνεύμα και κυρίως σήμερα καταχωρημένος πια ως ένας από τους πρωτοπόρους σε αυτή την punk rock σκηνή της δεκαετίας του 80. Από την επόμενη γενιά του ροκ, αυτή που έδρασε στη δεκαετία του 80 ο Πούγουνας, εκτός από τη σημαντική του παρουσία στους The Flowers of Romance από το 1981 μέχρι το 1998, είναι δημιουργός και τον Nexus, δημιουργός και τον New Zero God. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Is it just another year, or is it cause I'm getting old? Your love is turning cold, my dear, and I think I cannot. I've got a photograph of you and some memories too. A Christmas tree and presents of your love. I've got an empty bag of tea and a broken key. I've got a thousand dying words. I've got a thousand, I've got a million, I've got a billion dying words of your nights, of your nights. I've got a thousand, I've got a million, I've got a billion dying words of your nights. Your nights.
Ο Μιχάλης Πούγουνας είναι εξαιρετικός στο είδος και όχι μόνο μπορεί να γράφει ενδιαφέροντες στίχους, αλλά να ερμηνεύει κιόλας με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό του τρόπο, όπως ας πούμε στο «Κασμίρ», ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του σχήματος, που μάλιστα έχει μπει και σε διάφορες συλλογές ανά τον κόσμο, όπου έχει τη δυνατότητα και ο ίδιος να ερμηνεύει άλλοτε με μελαγχολία, άλλοτε με εντάσεις, άλλοτε με δυναμισμό, με αυτό το δικό του ιδιαίτερο τρόπο που ακολούθησε και τον ίδιο και με τους New Zero God που βρέθηκαν αργότερα, αλλά και με την εγγένη πορεία του στο συγκεκριμένο χώρο.
Οι επιρροές εμφανείς είναι είτε από τους cult, είτε από τους mission, είτε από τα διάφορα σχήματα της δεκαετίας του 70 που συνδύαζαν μελωδία με δυναμισμό. Δεν είναι τυχαία η διασκευή στο Children of the Revolution, τον T-Rex και του Mark Bolan, ούτε είναι τυχαίος ο τρόπος με τον οποίο διασκεύασαν αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Σε μια εποχή, είπαμε, που δεν είναι πάρα πολύ ανιχνεύσιμο και αναγνωρίσιμο το είδος και δεν έχει καταχωρηθεί δισκογραφικά, εδώ αυτές οι 65 ώρες που χρειάστηκαν για το στούντιο στην εποχή του, το 1989 δηλαδή, κατά γενική ομολογία θα μπορούσαν να είναι και περισσότερες, αλλά και έτσι ακόμα σηματοδοτούν ένα τρόπο πολύ διαφορετικό από αυτόν που κυριαρχούσε μέχρι τότε, τουλάχιστον στα περισσότερα σχήματα. Όχι πως δεν υπήρχαν και άλλα σχήματα που και κατά καιρούς έχουμε παρουσιάσει και εδώ από το κανάλι μας, σε αυτό τον συγκεκριμένο ήχο που πειραματίζονταν και προσπαθούσαν, αλλά εδώ αυτή η συγκεκριμένη δουλειά, στην οποία στεκόμαστε, σε αυτή την παλιά ιστορία, το άλμπουμ Dorian Gray, είναι κάτι πραγματικά εξαιρετικό. There's a
και ως προς το στίχο αλλά και ως προς τον ήχο κυρίως, επηρέασαν αρκετά από τα σχήματα, τα ελληνικά και ελληνόφωνα σχήματα που ακολούθησαν στη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και στη διάρκεια του 2000. Δεν είναι τυχαίο που το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτελεί μια από τις σημαντικές αναφορές για πολλά από τα παιδιά που ακολούθησαν ξεκινώντας να παίζουν μουσική, είτε παρακολουθώντας τους The Flowers of Romance κάποια φορά στη σκηνή, είτε ακούγοντας το υλικό τους. The Flowers of Romance, λοιπόν, Dorian Gray, 1990, όπως λέμε συχνά, αυτή ήταν εδώ, η άλλη ήταν εκεί, δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε αν γινόταν το αντίστροφο, αν κάποια από τα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες του εξωτερικού βρίσκονταν στην Ελλάδα και κάποιοι δικοί μας
δρούσαν στο εξωτερικό. Δεν ξέρουμε στα αλήθεια πόσο μακριά θα είχε φτάσει και αυτό το συγκρότημα, όπως και άλλα πολύ αξιόλογα σχήματα εκείνης της περίοδου. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν με περισσότερα. Να είστε καλά.